έχουμε στην παρέα μας τον υπεραγαπημένο αυτής της εκπομπής, τον Νίκο μας, τον Νίκο Βασιλάκο, να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα. Καλημέρα! Βλέπω, με κοκκινίζω, Δανάη, είσαι πολύ γλυκιά. Καλημέρα, όχι, όχι, είναι, καλημέρα, είναι καλημέρα, η αλήθεια. Καλημέρα. Λοιπόν, Νίκο μου, φυσικά έχουμε ξαναπεί δημοσιογράφος τεχνολογίας και με πολύ ωραία πράγματα. Δεν χρειάζεται να λες τίποτα. Νίκος, Δανάη, πάμε. Σωστά, Νίκος Δανάη, λέω forever. Λοιπόν, Νίκο, πες μου λίγο σε παρακαλώ την έρευνα. Μάλιστα. Δεν θα σου κάνω καρδούλα. Α. Και έχω λόγο που δεν θα σου κάνω. Ναι, άσε, ναι, γιατί θα κάνω μια ανατροπή. Ναι. Θα χρωματιστείς πολιτικά αν κάνεις καρδούλα. Ότι αν είμαι cringe και κάνω thumbs up. Ναι. Το καίω το thumbs up, παιδιά. Α, ούτε τα μισά δεν καταλαβαίνω. Όταν το καίω το thumbs up, αυτό ήταν μια παγκόσμια πρώτη που πετύχαμε ως χώρα. Επικοινωνιακά. Κάψαμε ένα emoji. Πώς το κάψαμε? Όχι ακριβώς το emoji το κόκκινο της καρδούλας, αλλά το emoji, το κάτσε γιατί χτυπάνε και είχε εδώ, συγγνώμη, αλλά το emoji το οποίο έχει να κάνει με το σχήμα της καρδιάς με δάχτυλα. Αυτό λοιπόν έχει πάρει μία σημασιολογικά αρνητική σημασία, για να σας το πω εύσχημα. Ναι. Φαντάζομαι ότι εννοείς την πολιτική αρχηγό που μας έρχεται στο μυαλό. Θα πω όποιον το χρησιμοποίησε. Ναι, εντάξει. Σωστά, σωστά. Καλά, παιδιά, δεν είναι κακό να το πούμε. Επειδή έκανε την καρδούλα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, προφανώς πολλοί πλέον δεν θέλουν να κάνουν την καρδούλα γιατί θεωρούν μάλλον ότι θα χρωματιστούν πολιτικά και ότι υποστηρίζουν την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ή το αντίθετο, ή ότι κρίνουν και χλεβάζουν την συγκεκριμένη κίνηση. Δεν ξέρει κανείς το μυαλό του τι πάει. Το έκανε μετά με μια σημειολογία και ο Κουτσούμπας. Ήταν πολύ δυναμικό επικοινωνιακά, αλλά δυστυχώς κατέληξε πυροτέχνημα. Το χάσαμε. Δυστυχώς. Νίκο μου, να μπούμε κατευθείαν στο θέμα, γιατί φαντάζομαι ότι βέβαια για άλλη μια φορά μας αφορά πάρα πολύ το συγκεκριμένο γεγονός που θα σχολιάσουμε μαζί σου. Είδες την έρευνα, την παρέμβαση νέων. Τα έχεις διαβάσει, ναι, τα ξέρεις όλα, γιατί έχουμε και εμείς καρτούλες. Εν τέλει, παιδιά, καταλήγουμε και ρωτάμε. Αυτό που είδαμε όλοι. Είναι τα social media όντως το νέο μέσο των πολιτικών αρχηγών, τουλάχιστον για τη νεολαία? Αποκλείεται, ρωτάω εγώ, να αποθεί και κάποιους άλλους, γιατί σίγουρα υπάρχουν και κάποιοι πιο παλιακοί που θέλουν το παλιό καλό πολιτικό και λένε έλα τώρα με τα TikTok και τα Instagram, δεν τον θέλω. Ναι. Τι συμβαίνει λοιπόν, γύρω από όλο αυτό? Όποιος θέλει να πάει μπροστά, ρωτάει τα παιδιά. Ακούει τα παιδιά, δεν τα ρωτάει για να μην τα ακούσει και να πετάξει την πληροφορία. Αυτοί λοιπόν που θέλουν το ηλικιακό 15-35, που είναι το πολυπόθητο και περιπόθητο θα σου πω, γιατί αυτοί προσήλθαν στις κάλπες συντεταγμένα σαν παιδιά καλοί μαθητές και καλές μαθήτριες σχολείου. Mm-hmm. Ήρθαν και ψήφισαν λοιπόν και είπαν εμείς θέλουμε η χώρα να πάει μπροστά και θα ψηφίσουμε αυτόν ή αυτήν που νομίζουμε ότι θα πάει τη χώρα μπροστά. Πώς εκφράστηκε λοιπόν αυτό? Εκφράστηκε στο TikTok πάρα πολύ ενεργά για αυτούς που δεν τρόμαξαν να τσαλακωθούν και δεν το κάναν όλοι. Θα δείτε πίσω μου ότι έχω ανοιχτά όλα τα TikTok και τι βλέπω, παιδιά? Βλέπω ότι δεν τόλμησαν οι πρώτης γραμμής, πολύ πρώτης γραμμής πολιτικοί να τσαλακωθούν και να τσαλακώσουν την εικόνα τους, αλλά κυρίως το να μην φοβηθούν να κάνουν λάθη. Τα παιδιά τους συγχώρεσαν τα λάθη στο TikTok. Συγγνώμη, δηλαδή θεωρείς ότι όντως οι πολιτικοί αρχηγοί δεν τσαλακώθηκαν? Γιατί εγώ έχω στο μυαλό, δηλαδή τον κύριο Μητσοτάκη, σίγουρα τον θεωρώ όχι τσαλακωμένο ότι μου έδειξε ξαφνικά πως ξυπνάει, γιατί δεν είναι και αυτή η ανάγκη μου, αλλά το ότι είδα το ότι κάνει χιούμορ και τσιμπάει τα μάγουλα των παιδιών του. Το σωστά ότι κάθεται σταυροπόδι λίγο πιο χαλαρό. Ο αέρας του παίρνει τα μαλλιά. Ο αέρας του παίρνει τα μαλλιά και η συνεργάτηδά του, η κύρα Κάπη, τον πειράζει. Ή αυτό που είπες και εσύ, Νίκο, έκανε Get Ready With Me. Δηλαδή αυτό. Ναι. Και κρίζαρε. Τόλμησε. Ναι, τόλμησε, τα δοκίμασε όλα και το κοκτέιλ που έφτιαξε του βγήκε, παιδιά. Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Το έκανε. Ναι. Παρατήρησες αλλαγή στο TikTok του κυρίου Τσίπρα, ναι, μετά τις πρώτες εκλογές? Μπράβο σου. Ρε παιδιά, εντάξει τώρα, με φέρνετε σε λίγο λεπτή θέση, αλλά θα τολμήσω και θα το πω γιατί σε αυτή την εκπομπή λέτε και λέμε αλήθειες. Έτσι, μπράβο, δεν είναι λεπτή λοιπόν, η θέση, είναι κάτι το οποίο παρατηρήσαμε, το είδαμε. Ελάχιστες διαφορές και ατολμία. Έφτασε μέχρι να χαϊδέψει μια γάτα στην Κρήτη. Μπράβο, συγχαρητήρια.
φοράω ένα σκύλο, χαρακτηρίστηκε με τον πίνατ, τόλμησα να το χαϊδέψω και απ' την άλλη πλευρά βρήκα μια γάτα που τη χαϊδέψα, αλλά δεν ήμουν και πολύ σίγουρος για αυτό που έκανα. Αυτό βγαίνει, παιδιά, στο θεατή. Ο θεατής δεν χρειάζεται να ακούσει τι λέμε. Βλέπει το πώς στενόμαστε μπροστά στην κάμερα. Νικό. Και αυτό είναι που πουλάει ή δεν πουλάει. Νικό, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Εμείς διαβάσαμε με πολύ ενδιαφέρον την έρευνα από την παρέμβαση νέων και καταλάβαμε ότι νέοι ενημερώνονται από το Instagram και το TikTok. Αλλά εγώ έρχομαι και σε ρωτώ το εξής. Επειδή και εμείς, εντάξει, λίγο παραπάνω από τους νέους ηλικιακά, μπορεί ένας νέος να ενημερωθεί έγκυρα από το TikTok και το Instagram όπου οι πολιτικοί βγάζουν το πιο φαν πρόσωπό τους? Δηλαδή, μπορεί ένας νέος να μπει στους λογαριασμούς και να καταλάβει ποια είναι τα πολιτικά προγράμματα? Αυτό με προβλημάτισε εμένα. Ειδικά η επόμενη γενιά ψηφοφόρων και η τωρινή των 17 ετών παιδιά, σας το λέω και το υπογράφω, ψήφισαν 100% Μητσοτάκη από το TikTok. Ωστόσο, 100% καταρχάς. Δεν ξέρουμε να το προσθέσω προγράμμα. Κάτι σε αυτό που λέει ο Άρης. Αν δεις κάποια βίντεο, επειδή ελέγχω όλων τον προφίλ, ελέγχω, παρακολουθώ όλων τον προφίλ. Αν δεις κάποια βίντεο, μιλάνε με αριθμούς και μη σου πω ότι τα λένε και πιο απλά. Δηλαδή, σε ένα βίντεο τώρα τελευταία που είδα του Κυριάκου Μητσοτάκη, που μιλάει για πράγματα που εγώ δεν μπορώ να καταλάβω όταν τον δω να μιλάει σε πολιτική εκπομπή. Μπερδεύομαι, δηλαδή, και τα γκουγκλάρω. Όπως και ο κύριος Τσίπρας, μιλάνε τόσο κατανοητά. Δηλαδή, σου λένε στις επιχειρήσεις έκανα 4% λιγότερο αυτό, 20%. Και λες, όχι, κοίτα, η ανάγκη για ψήφο τους κάνει να γίνονται πιο κατανοητοί. Άρα, η ανάγκη είναι η μητέρα της προόδου, Νίκο. Και είναι και το μέσον, είναι το μήνυμα. Ναι. Αυτό του Μάρσαλ Μακλούαν στη θεωρία της επικοινωνίας είναι η επιτομή, ο πυλώνας. Δηλαδή, σε ένα χαλαρό μέσο όπως είναι το TikTok ή το Instagram, περνάω θα σου περάσω το μήνυμα. Ακριβώς. Εγώ θα σας πω κάτι. Κάναμε μαζί το ρεπορτάζ την άλλη φορά που συναντηθήκαμε και τα είπαμε για τα τι κάνανε οι πολιτικοί TikTok. Βρέθηκε ένας της ομάδας Δίας εδώ στα Εξάρχεια που μένω και μου λέει: Νίκο, σε είδα στο Πάμε Δανάη. Και του φιλιά λέω: Πού με είδες, τηλεόραση? Όχι, μου λέει. Νίκο, δεν βλέπω τηλεόραση, βλέπω μόνο YouTube. Αυτά μας έχουν φάει, Νίκο μου. Μην ανοίξω το στόμα μου τώρα, τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, ανοίγουν την τηλεόρασή τους οι άνθρωποι να μας βλέπουν. Ανοίγουν, αλλά σκέψου πόσοι σε βλέπουν όταν τελειώνει και είναι on demand το βίντεο και ειδικά όταν το βίντεο του πολιτικού σου είναι on demand και από ένα χαλαρό μέσο. Θα κάνουμε άλλο γκάλο για αυτό το θέμα που ανοίγεις, γιατί μας αφορά πάρα πολύ. Τι, δεν το μετράει η HB. Το Instagram, παιδιά, να ξέρετε, θέλει πολύ παραπάνω χρήμα για να κινηθεί. Το TikTok δεν ήθελε τόσο χρήμα. Έχεις απόλυτο δίκιο και σε υπερευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Είσαι πάντα ευπρόσδεκτος εδώ και να έρθεις και εδώ στο σπίτι μας μια μέρα. Από όποτε κοντά, μου πείτε και θέλετε, θα το οργανώσουμε. Θα σας πω και ένα μυστικό που δεν θα έπρεπε να σας το πω. Όπα. Με τον άντρα της Δέσποινας παίζαμε μικρή στη γειτονιά. Αλήθεια. Θα τρελαθώ. Θα του το πω. Στον τι λες τώρα, τι λες τώρα. Με Βαγγέλη και Γιώργο, παιδιά. Να μην πω τι σκανδαλιές κάναμε, δεν θα πω τίποτα. Όχι, μήπως είχε κανένα άλλο έτσι όμορφο αγόρι σαν το Βαγγέλη μας να παίζεται, να το τζέρεις, να κανονίσουμε μια έξοδο? Ήμασταν πολύ μικροί τότε, οπότε δεν θα σου πω. Αλλά όλοι είμαστε εδώ και μένουμε πάντα φίλοι. Έτσι, μπράβο. Τα φιλιά μας, λοιπόν, θα μεταφερθούν στην οικογένεια Ταρασιάδη. Σε αφήνουμε, γιατί πάμε να δούμε ένα γκάλο που νομίζω θα σου αρέσει. Μείνε να το δεις κι εσύ. Θα πάμε να δούμε τι λένε οι Έλληνες TikTokers σε σχέση με τους πολιτικούς και το TikTok. Και για όσους μπορεί να μην έχετε το TikTok στην καθημερινότητά σας, γιατί και εμείς παλεύουμε εδώ που μας βλέπετε. Εγώ το έβαλα. Ναι, αλλά παλεύουμε. Δεν το έχουμε μάθει καλά. Αυτό εννοώ. Εντάξει, εμείς βλέπουμε και στέλνουμε βασικά. Όχι ότι αυτό δεν το έχουμε κάνει καθημερινότητα. Αλλά πάμε να δούμε, γιατί νομίζω ότι θα ακούσουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης. Γεια, είμαι ο Ανδρεάς. Είμαι η Τζορτζίνα. Με λένε Λεάννα. Γεια σας, είμαι η Αγγελική. Είμαι ο Χρήστος. Χρήστος 99 στο TikTok. Κάντε με follow. Είναι λίγο περίεργο. Εντάξει, τώρα έχω αρχίσει και το συνηθίζω, αλλά και πάλι είναι λίγο cringe. Μέχρι τώρα η φάση ήταν ότι κάναμε scroll στο TikTok και βλέπαμε, ας πούμε, Ζόζεφιν backstage πριν πάει να τραγουδήσει. Και από κάτω ήταν Φουρέιρα, αμέσως επόμενο. Τώρα έχω από κάτω Κυριάκος Μητσοτάκης backstage εκλογές. Σκέφτηκα να σας δείξω πώς είναι πραγματικά μια προεκλογική εκστρατεία πίσω από τις κάμερες. Χορταίνομαι να βλέπουμε βίντεο. Μπορώ να το παρομοιάσω με τον θείο που πάει στα τραπέζια τα οικογενειακά με την νεολαία. Αναμενόμενο. Περίμενα να είχαν αρχίσει να το χρησιμοποιούν πιο νωρίς, να σου πω την αλήθεια, και όχι λίγο πριν τις εκλογές. Θα ήθελα να το δω αυτό και μετά τις εκλογές. Δηλαδή, όχι ένα μήνα πριν. Μου φαίνεται και αυτό λίγο κάπως επιτηδευμένο.
κανένας δεν θα το χρησιμοποιεί καλύτερα. Εδώ νομίζω θα το δώσω ξεκάθαρα στο Μητσοτάκη. Του κύριου Κυριάκου. Κοίτα. Ήταν πιο φωτεινό. Καλύτερα, πιο αστείο. Το χρησιμοποιεί ο Κυριάκος. Πιο ζωηρό. Φέρνει συνήθως τρέντς και τα προσαρμόζει τελείως πάνω του. Και με πολλά backstage. Έχει καλύτερη ομάδα πίσω του, γιατί γενικά τα βίντεο του έχουν καλύτερο edit, καλύτερη συνοχή. Ξεκάθαρα νομίζω Μητσοτάκης. Θα ξαναπώ τον κύριο Κυριάκο, διότι έχει τα backstage και κερδίζει από εκεί. Πάλι θα το δώσω λίγο στο Μητσοτάκη. Πιο φυσικός είναι ο Τσίπρας, γιατί ανοίγει την κάμερα μέσα στο αυτοκίνητο. Κανένας. Αλλά αν πρέπει να επιλέξω κάποιον, κανένας. Αλλά αν πρέπει να επιλέξω κάποιον, είναι νομίζω ο Τσίπρας, έχει γίνει λίγο πιο viral. Τύπο αυτά τα μπρο και αυτά, ξέρω εγώ. Το μένουμε ατάκα είναι το cringe. Και ξαφνικά έρχεται μια κυρία και τι μου προσφέρει. Μπομπά, όχι cringe. Το μπρο, πρέπει να πας στην κάλπη, ξέρω εγώ. Μπρο, ξέρω, έχουμε εκλογικές που είπε ο Τσίπρας. Τι έγινε, μπρο. Πάμε κάλπη σήμερα. Και το, αυτό το συμπολίτες μου. Συμπολίτες μου. Πλάκα κάνω. Τι λέει, μπρο. Είμαστε για κάλπη φέτος. Αυτό είναι, εντάξει, είναι κορυφαίο. Ντολμαδάκια. 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 Υπέροχη. Στην κόψη του ξηραφιού είναι το TikTok. Στην κόψη του ξηραφιού, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλα τα υπέροχα παιδιά που θα ψάξω εγώ να τα βρω όλα τους τα προφίλ. Τη μία ξέρω την Τζορτζίνα. Πεθαίνω με κάποια βίντεο που κάνει. Αλλά θα ψάξω και τα υπόλοιπα παιδιά. Και τον Γιάννη και τον Αντρέα και την Ελεάνα και την Αγγελική. Όλους τον τζουβρό. Είναι πάντως πολύ λεπτή η ισορροπία. Αυτό παρατήρησα τώρα. Είναι πολύ λεπτή η ισορροπία να προκαλεί το χιούμορ και να κάνει τον νόνον. Ξέρεις, να το φέρει κοντά σου από τον μέσο που είναι πιο πολύ σε εισαγωγικά reality. Γίνονται viral τα πολύ αστεία και το χιούμορ που σε κάθε μορφή της ζωής μας κερδίζει. Αλλά επειδή το TikTok είναι πιο καθημερινό all day long. Ναι, είναι δύσκολο. Έχω τις αμφιβολίες μου ακόμα. Αν μπορεί να αποτελέσει όντως σοβαρό κριτήριο για να επιλέξω. Μπορεί, μα το λένε οι έρευνες, παιδί μου. Ξέρεις πόσοι άνθρωποι και δικοί μου άνθρωποι έχουν πει μπροστά μου: εγώ θα ψηφίσω τον τάδε γιατί είναι τέλειος. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι πολύ ωραίο όμως. Ναι, αλλά είναι δεν ωραίο. Σου λέω ότι συμβαίνει. Δηλαδή, εντάξει, ο Άρης, εγώ, εσύ οριακά μέχρι 35 ήταν η έρευνα. Ναι, καλά. Τώρα, εντάξει, εμείς ίσως να μην επιλέγαμε με αυτό το κριτήριο. Προφανώς. Αλλά ούτε εγώ επέλεξα με αυτό το κριτήριο. 18, 25 μπορεί να πει. Αλλά παιδιά, είχα σου περνάει ότι κάποιο έχει χιούμορ. Δεν το βγάλουμε τελείως εκτός. Απλά να να πάρουμε αυτά που θέλουμε για το πώς είναι ως άνθρωποι και από εκεί μετά να είμαστε και ενημερωμένοι για τα προγράμματα. Πάντα απ' όλα. Παρατηρήσατε ένα τελευταίο, θέλω να πω. Είδατε την πτώση του Twitter που κάποτε το Twitter σε σχέση με την πολιτική ήταν το πρώτο μέσο. Όλοι οι δημοσιογράφοι είναι συντονισμένοι να δουν τι θα γράψει ο Τσίπρας, τι θα γράψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν το παρακολουθούσα ποτέ το Twitter, οπότε δεν το έχω ζήσει.